Γεια σας λοιπόν από την κουζίνα του Food Project. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με την θεματική ενότητα του Be My Guest, όπου καλεσμένο, και μάλιστα με πολύ τράκ από την Ουρπρή, έχουμε έναν πρωτοεμφανιζόμενο δημοσιογράφο, με πολλά όνειρα, αλλά με εξαιρετικές μαγειρικές ικανότητες. Γελάω παράλληλα, διότι θα δείτε μέσα τώρα ποιος είναι. Έχουμε λοιπόν κοντά μας το φίλο μου, τον Κώστα το Σιλικάρδο. Γεια σου, Κώστα. Χαίρετε. Λοιπόν, έτσι όπως το είπες, το πιθανότερο είναι να μην θέλει να δοκιμάσει κανένα το πιάτο. Γιατί? Είπαμε διότι αντέστρεψες τους όρους και καταλαβαίνουν ότι τους κάνεις πλάκα, οπότε είναι σαν να λες μη φάει κανένας αυτό το όχι, 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 όχι. Η αλήθεια είναι ότι μετά από πάρα πολλές κουβέντες που έχω κάνει μαζί με τον Κώστα, έχει όντως μαγειρικές έτσι ικανότητες. Ανησυχίες, θα τις έλεγα. Ανησυχίες με πολύ φαντασία. Όπου, επειδή όπως έχουμε ξαναπεί, η φαντασία δεν φτάνει σε ένα ας πούμε μαγειρικό αποτέλεσμα. Ο Κώστας τις πιο πολλές φορές αυτά που μου λέει στέκουν μαγειρικά, γαστρονομικά γενικότερα. Οπότε είναι πολύ κοντά, γιατί μάλλον έχει φάει. Με θυμάται, κύριε Λάπα. Έχει φάει γενικότερα σε πάρα πολλά μέρη ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη έτσι γευστική ας πούμε ικανότητα. Αλλά να μην πούμε πάρα πολλά. Πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Θέλω να πω τα δικά μου. Φυσικά. Εγώ έχω συνηθίσει να κάνω προλόγους σε εκπομπές. Δεν μπορώ να. Ωραία, παρακαλώ, κύριε Σιλικάρδο, πείτε μας. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και θέλω να σου πω ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο δημόσια, πρέπει να το πω αυτό, διότι σε παρακολουθώ από πέρυσι. Κάνεις μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι απλά εφάμιλη ενός τηλεοπτικού μέσου της περιφέρειας και βεβαίως των δικών σου δυνατοτήτων που έχεις στη μαγειρική επειδή ξέρω αυτά τα χρόνια, αλλά θα έλεγα ότι θα μπορούσε να σταθεί πραγματικά οπουδήποτε. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αυτό που κάνεις εδώ πέρα και με τις ιδέες σου και με τους ανθρώπους που καταφέρνεις να φέρεις εδώ να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν τη δική τους την ιδέα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι η κουζίνα είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με δημιουργία. Δηλαδή, όπως κάθεσαι να φτιάξεις ένα πίνακα ζωγραφικής, έτσι, το ίδιο πράγμα ακριβώς, ή να γράψεις ένα ποίημα, το ίδιο ακριβώς πράγμα για μένα είναι και η κουζίνα. Και πράγματι θέλω να επιβεβαιώσω απόλυτα αυτό που είπες. Ναι, έχω πάρα πολύ έντονες ανησυχίες γύρω από τη μαγειρική, προσωπικές για μένα. Θα έλεγα ότι ψάχνω το καλό φαγητό, ρωτώ για το καλό φαγητό, αναζητώ καινούργιες γεύσεις και αυτό που επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι στον ελάχιστο χρόνο. Γιατί αν ήταν εγώ τώρα, για παράδειγμα, γυναίκα μου, θα σου έλεγε ότι με αυτός δεν μαγειρεύει ποτέ στο σπίτι. Θα σου έλεγε βέβαια ότι όταν μαγειρεύω, μαγειρεύω καλά. Αλλά πράγματι, στον χρόνο τον απειροελάχιστο που έχω πλέον, δυστυχώς δεν μπορώ να μαγειρέψω, ενώ θα το ήθελα. Γιατί είναι κάτι που το κάνω αρκετά χρόνια, με γεμίζει και μ' αρέσει να βλέπω χαμόγελα στους ανθρώπους, είτε είναι η οικογένειά μου, είτε είναι φίλοι που ενδεχομένως έρχονται στο σπίτι, όταν φτιάξουμε κάτι και να το δοκιμάσουν και να σου πούνε ότι πράγματι τους ικανοποιήσει. Η πιο σωστή βέβαια έκφραση, Κώστα, στο με γεμίζει, με το κομμάτι της δημιουργικής μαγειρικής γενικότερα, είναι το ότι με αδειάζει. Δηλαδή, υπάρχει ένα απίστευτο χαλάρωμα, μια έτσι απίστευτη υγεία του μυαλού την ώρα που θα πας στη διαδικασία από το ξεκίνημα, δηλαδή από το να πας να ψωνίσεις, να δεις τι υλικά θα πάρεις, να είναι τα υλικά τα σωστά, να μην ας πούμε ξεχάσεις όλα κάτι. Όλα ξεκινάνε από εκεί καταρχήν, πρέπει έτσι, να το πούμε αυτό. Από το πιάτο το οποίο στην ουσία θα δημιουργήσεις πρώτα μέσα στο μυαλό σου. Ναι. Και μετά λοιπόν το κομμάτι το τελευταίο ας πούμε είναι αυτό το οποίο πας στην κουζίνα σου να πας να μαγειρέψεις. Σου δώσω και μία είδηση. Ήρθε μία φίλη συνάδελφό σου προημερών και μου είπε ότι φτιάχνει ένα blog ή site, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι, τοπικό, στο οποίο θα βρίσκονται μόνο κριτικές από πιάτα και εστιατόρια του νησιού μας κατά κύριο λόγο σε πρώτη φάση. Και μου λέει: θέλω να έρχεσαι να γράφεις την άποψή σου, την κριτική σου, γιατί ξέρω ότι πραγματικά το αγαπάς αυτό το πράγμα και αλήθεια είναι, το δηλώνω δημόσια ότι το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο θα μου πεις για ένα πιάτο ή για ένα τραπέζι ή για ένα εστιατόριο. Αυτό βγαίνει έτσι και προκύπτει έτσι, γιατί πραγματικά το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και είναι κάτι που αφορά εμένα. Έτσι, δεν αφορά ούτε τη δουλειά μου, δεν κάνω κάτι τέτοιο επαγγελματικό. Καλά, προφανώς. Είναι κάτι που αφορά εμένα όμως. Δηλαδή, είναι κάτι που πραγματικά το αγαπώ και το. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το κομμάτι μαγειρική είναι καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός από εμάς. Η γεύση είναι καθαρά υποκειμενική. Αλλά υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, τις οποίες πρέπει να τις τηρούμε και να τις έχουμε μάθει όλοι. Και χαίρομαι που παρόλο που έχεις φάει σε πάρα πολλά μέρη,
Πολλές φορές κάνουμε κουβέντα και κάνουμε συζητήσεις πάνω στο κομμάτι του φαγητού και είσαι από τους ανθρώπους που ακούς πραγματικά αυτό που θα σου πει ο άλλος και το μεταφέρεις μετά στην δική σου την κουζίνα. Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν νομίζω δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που τρώνε για να φάνε, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή θέλω ακόμα και το πρόχειρο που ενδεχομένως θα χρειαστεί πολλές φορές να φτιάξω στο σπίτι ή να φτιάξουμε στο σπίτι οικογενειακώς, γιατί τρώμε αρκετά στο σπίτι, να είναι σωστό. Δηλαδή πρώτη ύλη σωστή. Από εκεί ξεκινάμε, Κώστα. Έτσι. Και βεβαίως συμφωνώ απόλυτα και το προσυπογράφω. Ο τρόπος παρασκευής να είναι όσο μπορούμε περισσότερο φιλικός για την υγεία μας. Εγώ δεν θέλω να πω υγιεινός, θέλω να πω φιλικός για την υγεία μας. Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος τρώει αρκετά έξω σήμερα. Εγώ ανήκω σε αυτό το γκρουπ των ανθρώπων που τρώμε αρκετά έξω. Και πολλές φορές αυτό που τρως έξω μπορεί να μην είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που θα επιθυμούσες ή με αυτό που θα έπρεπε. Ναι, γιατί... Αν υπάρχει πρέπει για την υγεία μέσα από τη διατροφή, που πιστεύω ότι αδιαμφισβήτητα υπάρχει. Στο σπίτι λοιπόν προσπαθούμε όσο περισσότερο να αποφεύγουμε κάποια πράγματα που εκ προημίου έξω δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι μια γραμμή που την έχουμε περάσει και το προσπαθούμε να το κάνουμε και για τα παιδιά που είναι μικρά, δηλαδή είναι 10-11. Ό,τι μπορούμε να γλιτώνουμε από αυτό που λέγεται σύγχρονος τρόπος διατροφής που δεν είναι ενδεδειγμένος, που απέχει πάρα πολύ από την κριτική διατροφή και αν θέλεις να το ανοίξω ακόμα περισσότερο από την ελληνική διατροφή ή μεσογειακή διατροφή που υποτίθεται ή που θεωρητικά είναι και είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την υγεία του ανθρώπου, να μικραίνουμε την ψαλίδα των αποκλήσεων και σε κάθε περίπτωση να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά σε αυτό που είναι λιγότερα βλαβερό για την υγεία μας. Γιατί αυτό που απόλυτα πιστεύω, μιας και κάνουμε αυτή έστω και λίγο πλατιά συζήτηση γύρω από την κουζίνα, είναι ότι τελικά είμαστε αυτό που τρώμε. Προφανώς και είμαστε αυτό που τρώμε. Έτσι. Είμαστε. Το οποίο βέβαια δεν είναι το. Οι απολαυές του θα γίνουμε αυτό που θα φάμε, το παίρνουμε κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας. Ναι, ναι. Και ίσως και σε μια ηλικία όπου η συσσωρευμένη κακή διατροφή θα μεταφραστεί σε κάποιο νόσημα. Έτσι. Όπου πολλές φορές όταν δεν θα το προλάβουμε θα είναι και πολλές φορές κάτι το οποίο δεν είναι. Έτσι. Και μη αναστρέψουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, ας πάμε στα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι ότι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Ότι όταν σε ρώτησα τι θα μας μαγειρέψεις όταν... Αυτό με προβλημάτισε γιατί ήθελα να κάνουμε, ρε παιδί μου, κάτι που θα μας δώσει και την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις αν αυτό είναι το καλύτερο μου φαγητό, θα σου πω ότι δεν είναι αυτό το καλύτερο μου φαγητό, αυτό θα φτιάξουμε. Ξέρω ότι σου αρέσει, λατρεύεις τα μακαρόνια, ναι, με την κύμα. Ναι, ναι. Και με το ρύζι. Ναι, ναι. Ρύζι με λίμα. Είναι αυτό, ναι. Δεν ήρθα εδώ να φτιάξω το καλύτερο μου φαγητό ή το αγαπημένο μου φαγητό. Ήρθα να φτιάξω κάτι που θα μας δώσει ενδεχομένως μια εναλλακτική πρόταση. Νομίζω ότι ελάχιστοι από αυτούς που θα παρακολουθήσουν αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα το έχουν φάει. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι έχουμε βουνό, κάμπο, θάλασσα. Και θα δούμε πώς μέσα σε αυτό το πράγμα που λέγεται σκεύος Παρασκευής θα χωρέσει βουνό, κάμπος, θάλασσα. Θα τα βάλουμε. Υπάρχει μια φιλοσοφία, την ξέρεις πάρα πολύ, ότι ο κόσμος θεωρεί ότι δεν μπορώ να παντρέψω, ας πούμε, για παράδειγμα, το κρέας με το ψάρι. Και ενώ εγώ πιστεύω απόλυτα σε αυτή την παροιμία που λέει μη σας βαφτίζουν το κρέας ψάρι, και ως δημοσιογράφος το λέω και πάρα πολύ συχνά, γιατί δεν πρέπει να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι σε καμιά περίπτωση. Ωστόσο, στην μαγειρική νομίζω ότι και επιτρέπεται να τα παντρέψεις αυτά τα δύο και μπορεί να αποδείξουμε σήμερα ότι μπορεί να βγάλουν και ένα καλό αποτέλεσμα. Ένας άγραφος νόμος της παγκόσμιας, ας πούμε, γαστρονομίας λέει ότι για να γευτείς και για να απολαύσεις και για να, και για να εκτιμήσεις ένα ψάρι ή ένα κρέας αντίστοιχα, πρέπει να φας πρώτα το ψάρι ή το κρέας αντίστοιχα. Συμφωνώ. Οπότε λοιπόν, να πούμε ότι και γενικότερα στα μενού που κάνουν είτε σε βραδιές, σε γκαλά ντίνερ, σε event, μην φοβούνται οι συνάδελφοι, οι διευθυντές, ξέρω, οι FMB και να βάζουν στο μενού τους πολυπλοκότητα, διαφορετικές γεύσεις, άλλα προϊόντα, άλλη πρώτη ύλη. Ναι. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε καλύτερα και να έχουμε πιο ξεκάθαρες γεύσεις. Δηλαδή, φαντάσου ένα μενού μόνο με κρέας, να υπάρχει βομβαρδισμός με κρέατος ή ένα μενού αντίστοιχο μόνο ψάρι και θαλασσινό. Έτσι είναι. Ωραία. Πάω να μαγειρέψω. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε φέρει καταρχήν. Να πούμε. Θέλω να πω ότι
σε ό,τι με αφορά δεν κρατάω ποτέ σημειώσει, δεν διαβάζω να πω τόσα γραμμάρια το μάραθο, τόσα το κρεμμύδι, τόσα ναι. το τυρί κλπ. Το κάνω λίγο με το μάτι και συνήθως μου πιάνει, δηλαδή ελάχιστες φορές έχω αστοχία. Να πούμε λοιπόν τι έχουμε φέρει εδώ, θα με επιτρέψεις να σηκώσουμε λίγο τα μανίκια λοιπόν, για να δώσουμε έτσι καταρχήν το τι, από τι θα αποτελείται, τα βασικά συστατικά από τα οποία θα αποτελείται το πιάτο το οποίο θα δημιουργήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι θα φτιάξουμε πρασινάδες χορταρικά, να το πω έτσι mm-hmm. σε γενικές γραμμές, με γαρίδες και θα συνοδεύονται με το σαλάμι της Λευκάδος, που είναι ένα εξαιρετικό και πολύ ιδιαίτερο mm-hmm. προϊόν. Είναι 100% ελληνικό φαγητό, έτσι, δεν θέλω να κάνουμε συνειρμούς εδώ, γιατί υπάρχουν πολλές φορές θεωρίες που νομίζω ότι ξεφεύγουν από αυτό που θα έπρεπε και σου λέει «Α, αυτό δεν είναι παραδοσιακή κουζίνα». Είναι απόλυτα παραδοσιακή κουζίνα, όπως βλέπετε. Εδώ έχουμε φρέσκο κρεμμυδάκι, έχουμε λίγο πράσο. Ωραία. Εδώ έχουμε μάραθο και άνηθα, άνηθο και μάραθα και έχουμε και σπανάκι. Και σπανάκι. Αυτά είναι. Και εδώ έχουμε γαρίδες και, και το σαλάμι Λευκάδος, που είναι ένα πολύ πικάντικο μαζί, τον εκτιμώ ιδιαίτερος λοιπόν. Και η Λευκάδα είναι παρεπτώσει και από τα αγαπημένα μου έτσι, μέρη. Να ξεκινήσω κόβοντας εγώ ναι, το πράσο ναι. και το κρεμμύδι. Ναι, θα λέω έτσι τη διαδικασία. Εγώ εντωμεταξύ όσο εσύ κόβεις. Να βάλουμε λαδάκι. Ακριβώς, θα βάλουμε λαδάκι. Εδώ, όχι πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πνιγείς το λάδι. Mm. Πρέπει να έχει λάδι, αλλά όχι να πνιγείς το λάδι. Ωραία. Να σου πω ότι στη δική μου την κουζίνα προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να αποφεύγω το αλάτι. Mm-hmm. Είναι ένας μύθος ότι τα φαγητά δεν τρώγονται χωρίς αλάτι. Πιστεύω ότι όλες οι τροφές έχουν το αλάτι τους. Και καλό είναι όσο μπορούμε περισσότερο να το περιορίζουμε. Αποφεύγουμε. Για πολλούς λόγους. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με μπαχάρια όμως, τα οποία mm-hmm. τα λατρεύω, και το πιπέρι και γενικώς οτιδήποτε μπορεί να δώσει έτσι μια πιο ωραία γεύση και σε άρωμα και να το κάνει και πικάντικο. Τα έκοψες πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε το λαδάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Εδώ, μ' αρέσει που μαθαίνεις. Έτσι. Προσπαθώ. Να πούμε ότι κοντά στους γευστικούς επίσης, καλικές... να πούμε κάτι για το λάδι. Το λάδι. Εδώ έβαλα και λίγο παραπάνω για την ανάγκη του τηλεοπτικού γυρίσματος. Επίσης είναι ένας μύθος ότι τα φαγητά χρειάζονται πάρα πολύ λάδι. Δεν χρειάζονται πάρα πολύ λάδι τα φαγητά. Νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα ξαναδούμε κάποια στιγμή και να τα ξανασκεφτούμε και να τα ξαναδοκιμάσουμε στις κουζίνες μας. Mm-hmm. Για να αποδείξουμε ότι πράγματι μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, πολύ σωστά, το έχει καταλάβει ο κόσμος, τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι εδώ πέρα. Έτσι. Και θα το τσιγαρίσουμε με τον παραδοσιακό και γνωστό τρόπο. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Γενικώς όλο αυτό που θα φτιάξουμε δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, κάτι περίεργο, κάτι παράξενο, κάτι που δεν το ξέρει να το φτιάχνει όποιος θα προσπαθήσει να φτιάξει το συγκεκριμένο πιάτο ή οι νοικοκυρές που μαγειρεύουν καθημερινά. Έχω ξεχάσει να αναφέρω mm-hmm. ότι οι δημοσιογράφοι και οι νοικοκυρές στο σπίτι έχουμε ένα κοινό. Το τι θα ψήσουμε πάλι αύριο, που τα ακούγαμε πάντα και από τη μητέρα μας, αυτό, αυτό που λέμε και με τους δημοσιογράφους, που λέμε καθημερινά τι θέμα θα κάνουμε πάλι αύριο, τι θα έχουμε πάλι αύριο κλπ. Αυτό είναι κάτι κοινό. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε και το σοτάρουμε. Ωραία. Και σιγά σιγά, αφού έχει αρχίσει και παίρνει τη μορφή του, θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα χορταράκια και θα. Θα βάλουμε και λίγο. Έχω βάλει. Έχεις βάλει, πήρες από εδώ. Ωραία. Επειδή μου είπες, θυμάμαι ότι δεν θα το βάλουμε όλο. Λοιπόν, θα βάλουμε λοιπόν το σαλάμι Λευκάδας. Ναι, θα ήθελα και εγώ να δοκιμάσω λίγο, γιατί ζηλεύω όταν... Το σαλάμι Λευκάδος βρίσκεται παντού, έτσι. Ναι. Δεν για είναι όσους... κάτι που βρίσκεται δύσκολα. Για όσους δεν το έχουμε ξανά... Είναι πολύ κοντά στο σαλάμι αέρος. Σαν γεύση. Νομίζω δηλαδή. Είναι πολύ καλύτερο. Ναι. Απλά να το προτιμάτε το σαλάμι. Να δώσουμε έτσι μια γευστική προσέγγιση απλά. Ωραία. Βλέπεις το κατεβάζω, εγώ το κλέβω λίγο για τη φωτιά. Ναι. Ναι, μην βάλεις άλλο. Άστο. Όχι, Όχι. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να πάρει τη γεύση του, θέλουμε ωραία. Να υπάρχει μέσα στο πιάτο μας. Πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση. Το άλλο μπορούμε να το φάμε ή να το προσφέρουμε το σαλάμι Λευκάδος στην αρχή με λίγο τυράκι. Mm-hmm. Έτσι.
να καθαρίσουμε και τις γαριδούλες. Λοιπόν, τρεις γαριδούλες χρειάζονται και θα σου έλεγα είναι και υπεραρκετές. Ειδικά είναι μεγάλες. Όχι ότι δεν γίνεται με μικρές γαριδούλες, το πιάτο γίνεται και με μικρές γαριδούλες. Βγάζει. Ωραία. Τις μυρωδιές του. Να σου πω, πριν βάλουμε την γαριδούλα, θα βάλουμε λίγο κρασάκι, θέλεις? Ναι, να βάλουμε φυσικά. Λοιπόν, ήδη έχει αρχίσει όπως βλέπεις και παίρνει μια πρώτη μορφή. Εδώ βάλαμε λίγο, συγγνώμη που θα το κάνω έτσι, εντάξει δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο, αλλά νομίζω ότι πειράζει. Κάνουμε δουλειά. Λευκό κρασάκι είναι. Θέλω να βάλεις ακόμα λίγο. Θα βάλουμε. Θα χαμηλώσουμε λίγο το μάτι. Βεβαίως. Εξαιρετικά. Και μπορούμε να βάλουμε τις γαριδούλες. Και βάζουμε τώρα τις γαριδούλες όπως είναι καθαρισμένες. Σκεπάσουμε. Βάλα ακόμα λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Να σκεπάσουμε λίγο το τηγανάκι μας. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Να βάλουμε και λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Θα βάλουμε, στο τέλος. Ωραία. Εύκολο, γρήγορο. Θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει εποχές δύσκολες, γαρίδα. Πάμε λίγο να δούμε, έχεις υπολογίσει περίπου το κόστος αυτού του πιάτου? Βεβαίως. Γιατί θεωρητικά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι λίγο ακριβό. Έκοψα λίγο ακόμα σαλαμάκι λευκάδος εδώ, το βάλουμε στο τέλος, στο πιάτο πάνω. Πολύ ωραία. Έτσι. Και θα είναι άψητο. Δεν χρειάζεται, άλλωστε τρώγεται και μια χαρά έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, κοίταξε. Το πιάτο αυτό δεν είναι ακριβό πιάτο. Γενικώς θεωρώ ότι υπάρχουν μύθοι πάλι πάνω σε αυτό το πράγμα στην κουζίνα. Αν υποθέσουμε, γιατί εγώ το αγόρασα με προοπτική να κάνουμε δύο πιάτα. Εντάξει, εμείς το φτιάξαμε εδώ για ένα, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ότι αυτά τα υλικά που αγόρασα εγώ είναι για δύο πιάτα, βλέπεις ότι περισσέψε λουκάνικο, περισσέψαν χορταράκια που τα έφερα, ενώ τα έχουμε πάρει, τα έχουμε ψωνίσει. Δεν τα χρειαστήκαμε. Οι γαριδούλες είναι επίσης ένα κομμάτι. Θα τις γυρίσουμε. Αυτή η μερίδα που φαίνεται ακριβή κοστίζει λιγότερο από 2,5 ευρώ το πιάτο με όλα μέσα, δηλαδή να υπολογίσεις και το κρασάκι που έβαλες και το λάδι σου και τα μπαχάρια σου που θα χρησιμοποιήσεις. Λιγότερο, είναι κάπου στα 2 και κάτι, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Άρα λοιπόν, για ένα... Είναι ένα πάρα πολύ καλό πιάτο όμως. Για μια οικογένεια, ας πούμε, έτσι. Θα περίπου θα κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ. Κάπου εκεί κοντά στα λιγότερο 10 ευρώ. Από 10 ευρώ. Ναι. Λιγότερο από 10 ευρώ. Ναι. Τα 10 ευρώ που λες, το κάνεις στρογγυλάκι και το στρογγυλοποιείς προς τα πάνω. Η πραγματική αξία, γιατί ξέρεις ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα, τόσο πιο αναλογικά μικραίνει και το food cost, το food cost ανά πιάτο. Εγώ θα σου έλεγα ότι χωρίς υπερβολή, αυτό εδώ το πιάτο επί 4, δηλαδή για μια οικογένεια, είναι κάπου στα 8 ευρώ. Κάπου στα 8 ευρώ. Μάλιστα. Έτσι. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και δουλεύει το κρέας εδώ, μαζί με τα υγρά που έχουν κατεβάσει τα χόρτα και οι γαρίδες βεβαίως. Τώρα είναι να κάνουμε το εξής. Θα βγάλουμε λίγο τις γαριδούλες. Και νομίζω και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Θα βγάλουμε αυτό εδώ. Ακριβώς. Ναι, τώρα πια δεν χρειάζεται αυτό, να τις ανοίξεις και να ψηθούν ακόμα καλύτερα μέσα. Θα μας βοηθήσει και στη διακόσμηση. Στο στήσιμο μετά. Ακριβώς, που θες να κάνεις. Ξαναεπαναφέρουμε μέσα όμως, για να μας δώσει και τη γεύση. Άλλωστε τώρα που θα είναι κομμένο, το κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα θα βγάλει επίσης περισσότερα υγρά. Εγώ έχω μια μανία να τα σκεπάζω. Ναι. Δηλαδή, μου αρέσει να ψήνεται με τον ατμό το φαγητό. Σε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στο μάτι. Το ξαναχαμήλωσα εγώ. Ωραία. Πολύ σωστά το κάνεις αυτό, διότι όντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις αρχίσει και μαθαίνεις. Αυτό είναι το καλό όταν με παρακολουθείς. Η αλήθεια είναι ότι όταν σε παρακολουθώ μαθαίνω βέβαια περισσότερα. Δεν μου λες Κώστα, Σιλιγκάρδο, μια που ως δεν έχουμε χρησιμοποιήσει εμπειρία ακόμα. Δεν ζητώ συγγνώμη. Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αλάτι και πιπέρι. Έτσι. Το βάλουμε στο τέλος. Το θέλουμε να το βάλουμε. Στην ίδια κάθε εκπομπή. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, σαν έμπειρος δημοσιογράφος, με αιχμηρό λόγο,
Και τέλος πάντων. Γιατί μεγάλη... αιχμηρό. Δεν είναι ο λόγος αιχμηρός. Κατά το παρελθόν. Νομίζω πως όχι. Εγώ νομίζω πως. Αν οι αλήθειες πονάνε, τότε είναι αιχμηρός. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι είναι αιχμηρός ο λόγος σου και με μεγάλη δημοσιογραφική βαρύτητα. Εάν λοιπόν ο τρόπος που δημοσιογραφείς με τον τρόπο που μαγειρεύεις είναι ο ίδιος, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Δεν ξέρω. Το κρίνουν αυτό. Θα... Καταρχήν οι φίλοι μας που είναι εδώ να δοκιμάσουν μετά το πιάτο. Δεν φτάνει για όλους, θα φάω εγώ μόνος μου. Δεν υπάρχει λόγος να δοκιμάσει κανείς άλλος. Είναι τρεις γαριδούλες. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αλατοπιπερώσεις. Ναι. Και να κάνουμε το στήσιμο. Όχι. Θα το κάνουμε, ναι, βεβαίως. Κάποια άλλη γνώμη. Όχι. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, ναι. Νομίζω. Εγώ το χαμήλωσα κι άλλο τη θερμοκρασία. Γενικά, το τώρα. Να πούμε ότι η γαρίδα και γενικότερα τα θαλασσινά είναι λάθος να τα ψήνουμε πάρα πολύ. Δεν θα διαφωνήσω. Κοίταξε, εγώ βάζω λίγο αλάτι. Ναι. Γενικώς. Τώρα, αυτός που θέλει να προσθέσει. Ναι, εντάξει, καλά, δεν το συζητάμε. Απέναντίας θα βάλω λίγο περισσότερο πιπέρι. Πολύ ωραία. Το οποίο δεν το φοβάμαι. Τι άλλα μυρωδικά έχεις εδώ? Μυρωδικά. Διαλέξεις και βλέπεις μύριση του. Να βάλουμε μια φρέσκια ρίγανη που πάει ίσως. Ναι, να βάλουμε. Ή να βάλουμε ένα φρέσκο λεμονοθύμαρο. Ό,τι θες. Νομίζω πάνε και τα δύο. Νομίζω θα βάλουμε λεμονοθύμαρο. Βάλε λεμονοθύμαρο. Ας πάρουμε το λεμονοθυμαράκι μας από εδώ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να τα μυρίζω κάθε φορά που τα... Καλά, δεν το συζητάμε, είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, να στήσουμε το πιάτο. Ναι. Λοιπόν. Λευκό. Λοιπόν. Να βοηθήσω λίγο και εγώ εδώ. Μου επιτρέψεις, Κώστα, έτσι. Παρακαλώ, σας στο σπίτι σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εγώ τώρα τι λέω να κάνουμε εδώ. Λέω να αφαιρέσουμε τις γαριδούλες. Δεν τα κάνεις καλά, με προσοχή. Με προσοχή. Προσοχή, λοιπόν. Και... Τι θα κάνουμε. Θα... Βάλουμε κατά μήκος του πιάτου. Μου αρέσει γιατί τα κάνεις όπως ακριβώς τα είχα πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Δηλαδή, προσπαθώ να μην παρεκκλίνω καθόλου. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν εδώ. Θα βάλουμε μετά. Εδώ. Το σαλάμι λευκάδας. Δεν έχω μάθει να βγάζω και τα φρύδια μου, όμως δουλεύει πολύ καλά με την τσιμπίθα, οπότε λίγο... Σε βοηθήσω. Εντάξει. Τέλεια. Εντάξει, μην βάλεις άλλο. Εδώ είμαστε. Ακέτα. Και θα βάλουμε. Θα σου έλεγα να βάλουμε... το χεράκι μου είναι καθαρό. Ναι. Πώς το βάλουμε έτσι. Εσύ πες. Εγώ νομίζω πρέπει να μπει κατά μήκος του πιάτου. Δηλαδή εκεί απάνω πρέπει να μπει λογικά, έτσι εδώ. Καλή πάτηση. Ναι. Εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρουμε και λίγο από το ομό. Μπράβο. Θα πάρουμε και λίγο από το ομό. Θα το βάλουμε κάπου στην άκρη. Το βάλουμε εδώ. Εξαιρετικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Θα το έλεγα και χωρίς πλάκα, θα το έλεγα τώρα. Θέλει μία αυτό. Ναι. Τέλεια. Και επίσης, τέλεια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν. Δύσκολη ώρα είναι τώρα. Όχι, τώρα είναι εύκολη ώρα. Είναι δύσκολη. Τι λες. Είναι η εύκολη και η ωραία ώρα. Αγόρι μου, η ώρα της κρίσης είναι πάντα. Ας κρίσεις τώρα, εντάξει, δεν είναι. Κρίση τώρα. Το πολύ πολύ να φάμε και να μην είναι ωραία. Κοίτα, έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα από την κάμερα. Ναι. Κάνει ωραία απλά να δω τη Λιανάκη. Ο Γιώργος είναι μεγάλος. Γιώργος, έτσι. Έχεις τη μισή ομάδα του και έχεις και το καλλιχάκι εδώ. Αυτοί τα φτιάχνουν έτσι κι αλλιώς και τα δείχνουν ωραία. Το ναι. Θέμα είναι στη γεύση, νιώσεις εσύ. Λοιπόν. Πούμε την καρδούλα. Δοκίμασε πρώτα εσύ. Μην τη βάζω όλη την καρύδα να φάγει κανένας άλλος άνθρωπος. Τρεις γαριδούλες αφέραμε. Αχ, Παναγία μου.
Ωραία. Μισή γαριδούλα. Φτάνει τόσο. Φτάνει. Τέλεια. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Ευχαριστώ. Γελάει ο κόσμος που βλέπεις. Να φάω και το μισό λουκάνικο. Ναι, το μισό λουκάνικο. Το μισό λουκάνικο. Ωραία. Καλά, ψωρά. Λοιπόν. Προβιβάζομαι. Θα πω ότι είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, Κώστα. Αλήθεια. Όχι, είναι όντως ωραίο. Νόστιμο. Γενικά, εγώ έχω ένα θέμα με οτιδήποτε πράσινο. Σου αρέσουν. Ναι, είναι χόρτα. Να είναι ωραία. Πάρα πολύ. Πάει όμως πάρα πολύ και το σαλάμι και με την γαριδούλα. Πολύ ελαφρύ πιάτο. Είδες πολύ... ότι ενώ κάποιος θα σου πει «Α, η γαρίδα είναι βαριά, ξέρω εγώ, το λουκάνικο λευκάδος, κοίταξε, είναι βαρύ» και λοιπά, και τα χόρταρα τσιγάριασες. Δεν φαίνεται ότι είναι βαρύ. Όχι, είναι πολύ ωραίο πιάτο, πολύ ελαφρύ. Έχει ψηθεί περισσότερο όλο το φαγητό πάνω στο κρασί παρά στο λάδι. Βέβαια, έχει τώρα από πίσω, ας πούμε, τεχνικές που θα μπορούσε αυτό το πιάτο να σταθεί σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, όπου να το κάνει πολύ... Θα σου πω κάτι εναλλακτικό που δεν το κάναμε σήμερα εδώ. Μπορούν να τρίψουν, δηλαδή να πάρουν τα ζουμιά από μια καλή ντομάτα. Ήθελε ντοματίνια. Και έτσι, όχι. Λέμε παραλλαγές τώρα, έτσι. Ντοματίνια ή επίσης. Θα μπορούσε να κρασί. Ναι. Μετά από το κρασί. Mm-hmm. Επειδή θα θέλαμε λίγο ένα υγρό στοιχείο μέσα, mm-hmm. να είχαμε πάρει τα τσόφλια από τις γαρίδες. Να τα έχεις βράσει. Να είχαμε κάνει ζωμό. Μια μπίση γαρίδας που λέμε, και να βάλουμε μέσα. Να έχει ακόμα πολύ πιο έντονη τη γεύση της γαρίδας. Τώρα θες να μου φωνάξεις μια άλλη φορά να σου κάνω τέτοια πράγματα, γιατί αυτά που φτιάξαμε για όλο τον κόσμο να μπορεί να το κάνει. Με προκαλεί ο Σιλιγάλδος. Πολύ ευχαριστώ. Διότι βεβαίως ο ζωμός της γαρίδας θα σου έβγαζε εξαιρετικό, θα σου έδινε μια εξαιρετική διάσταση. Όπως επαναλαμβάνω, εάν επίσης έπαιρνες ζουμιά όμως μόνο, δηλαδή να μην βάλεις την ντομάτα ολόκληρη, mm-hmm. να πάρεις μόνο το ζωμό της, το χυμό ντομάτας. Ναι. Cool. Γιατί το φλίδι της ντομάτας θα το κάνει βαρύ αυτό το πιάτο. Ναι. Κατά την άποψή μου. Ναι, καλά, εννοείται. Η φλίδα της ντομάτας είναι εξαιρετικά δύσπεπτη, όπως ξέρεις. Όσο μιλάμε, αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από τις ώρες της κουβέντας που έχουμε κάνει, έχεις μάθει πάρα πολλά πράγματα και με ανησυχεί αυτό. Ελπίζω να μην σε δούμε σε κανένα food project, δηλαδή δεν νομίζω να πάρεις και εγώ να πάω στο business class. Θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Σου άρεσε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σιλιγάρδο, που είσαι μαζί μας. Να σου ευχηθώ καλά μαγειρέματα, καλή συνέχεια. Και εγώ. Και για τη δεύτερη χρονιά σου. Να σου ευχηθώ. Και θέλω να πω και στον κόσμο, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι αξίζει λίγο περισσότερο να προσέξουμε αυτό που βάζουμε στο σπίτι μας, αυτό που παρασκευάζουμε στο σπίτι μας, αυτό που δίνουμε ειδικά όσοι έχουμε μικρά παιδιά, στα μικρά μας τα παιδιά. Ο οργανισμός του ανθρώπου διαπλάθεται μέχρι μια πολύ συγκεκριμένη ηλικία με βάση αυτά τα οποία καταναλώνει από την στιγμή 0, δηλαδή από τη στιγμή της γέννησής του, μέχρι την ηλικία των 12, 14, 15. Ας είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ας επιλέγουν ό,τι είναι πιο κοντά στη φύση και ό,τι πιο μακριά από τη χημεία και την βιομηχανοποίηση των προϊόντων, την οποία προς Θεού δεν λέω ότι αποτάσσομαι, αλλά νομίζω ότι όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μέτρο, εκτός από αυτά τα οποία έρχονται απευθείας από τη φύση, τα οποία μπορούμε να τα υπερκαταναλώνουμε. Εγώ δυστυχώς θα πρέπει να κλείσω τη σημερινή θεματική ενότητα του Be My Guest, διότι αν αφήσω τον ορμόμενο Σιλιγάρδο να μιλάει με την τρομακτική εφράδια λόγου που έχει και το δημοσιογραφικό λέγει, θα κλείσουμε άλλες 5 θεματικές ενότητες. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Θα κάνουμε γλυκό. Του χρόνου θα κάνουμε γλυκό. Δεσμεύεσαι γι' αυτό. Του χρόνου. Το νέο έτος. Όχι το νέο έτος, την επόμενη χρονιά. Την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Την τρίτη χρονιά. Δηλαδή με το νέο έτος και κάπου προς το καλοκαίρι, ας πούμε, να μην κάνουμε κάτι πιο φρέσκο, ένα έτσι γλυκάκι να έρθει. Θα δω τι ανταλλάγματα θα δώσεις. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. And I'll be fine.